Εκτός λειτουργίας ήταν την 5η 11 Οκτωβρίου τα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι λόγω της 24ωρης απεργίας των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, που ζητούν να δοθεί σε δημοσιότητα ο πλήρης κατάλογος των μνημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος που παραδόθηκαν στο Υπερταμείο και η ώρα της παράδοσής τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, το ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί θεσμικά η εξαίρεση όλων των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των ακινήτων που εμπίπτουν στην αρχαιολογική νομοθεσία ή χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισμού από τη μεταβίβαση οποιοδήποτε δικαιώματος επί αυτών προς την ΕΤΑΔ ΑΕ, με νέα υπουργική απόφαση ή με υπουργικές αποφάσεις που ρητά θα εξαιρούν τα συγκεκριμένα ακίνητα και ρητά θα αναιρούν τις δύο προηγούμενες εκδοθήσεις πράξης. Με το σύνθημα «Τα μνημεία δεν έχουν φωνή, εμείς έχουμε», το προσωπικό της εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλα συμμετείχε στην πανελλαδική απεργία για τη μη μεταβίβαση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, μουσείων στο Υπερταμείο. Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, το Μουσείο των Φιλίππων, το Μουσείο Καβάλα αλλά και το Μουσείο Θάσου, αλλά και το κτίριο διοίκησης, το λεγόμενο Μέγαρο Τόκου, παρέμειναν κλειστά. Από το θόρυβο που δημιουργήθηκε όταν έγινε γνωστό αυτό το ΦΕΚ, το οποίο ψηφίστηκε τον Ιούνιο, ακόμα δεν έχουμε λάβει ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με το αν θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταβίβαση, πώς δεν θα ολοκληρωθεί και τι θα γίνει και με τη διαχείριση. Γιατί όλη η νομοθεσία μιλάει και για κυριότητα και για διαχείριση αυτών των ακινήτων που θα περιέλθουν σε αυτό το υπερταμείο. Οι απαντήσεις πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρες από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού ή από το Υπουργείο Οικονομικών. Γι' αυτό σήμερα όλο το σωματείο του Υπουργείου Πολιτισμού προκήρυξαν απεργία σε όλη την Ελλάδα για να καταστήσουμε σαφές και ευρέως γνωστό το όλο θέμα. Εξ όσων γνωρίζω δεν έχει γίνει ακόμη η πλήρης ταυτοποίηση όλων των αριθμών ΚΑΕΚ. Η κάθε φορεία, η κάθε περιφέρεια προσπάθησε να κάνει τις ταυτοποιήσεις με τα στοιχεία που είχε η ίδια στα δικά της τα αρχεία, είτε επειδή είχε αριθμούς ΚΑΕΚ είτε επειδή είχε τα στοιχεία των ακινήτων. Αλλά η πλήρης ταύτιση των αριθμών ΚΑΕΚ με όλα τα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμη, οπότε δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό όλων όσων έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε αυτό το ταμείο. Και όχι, δεν είχε ζητηθεί όταν γινόταν η συλλογή των στοιχείων στοιχεία από τις εφορίες. Επιπλέον, ο Υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά με επίσημη ανακοίνωσή της δηλώνει: «Κλειστοί αρχαιολογικοί χώροι συνηγορούν όχι υπέρ της δημόσιας προστασίας τους, αλλά αντίθετα ευνοούν επιχειρήματα και σχέδια που έχουν εκφραστεί υπέρ της ιδιωτικής φύλαξης». Ενώ με επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Πολιτισμού τονίζει: «Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού επαναλαμβάνει για ακόμα μία φορά ότι δεν έχει γίνει ούτε πρόκειται να γίνει καμία μεταβίβαση αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων και εν γέννη ακινήτων που προορίζονται για την του δημοσίου σκοπού, της προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ανακύκλωση αβάσιμων επιχειρημάτων και παρερμιών καθεστά την πολιτιστική κληρονομιά αντικείμενο μικροπολιτικής ιδιοτέλειας». Παράλληλα, το Υπουργείο διευκρινίζει ότι για ακόμα μία φορά ότι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία εμπίπτουν σε εξαιρέσεις του νόμου και της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, όπως και κάθε άλλο ακίνητο που εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό. Διαβεβαιώνει ο Υπουργός Πολιτισμού ότι δεν θα περάσουν μνημεία πολιτισμού μέσα σε όλο αυτό. Το πιστεύετε εσείς? Όπως λέει και ο Σύλλογος, θέλουμε την απόφαση και όχι την διαβεβαίωση ή την δήλωση στα ΜΜΕ. Θέλουμε μια υπουργική απόφαση η οποία θα ανακαλεί την προηγούμενη υπουργική απόφαση. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο έντιμο και το πιο σωστό.